παιδιά, δηλαδή συνολικά έχουν σωθεί 8 παιδιά και μένουν ακόμη 4 και ο προπονητής τους. Η επιχείρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, καλώς από το των πραγμάτων, καθώς οι αρχές ανησυχούν για ενδεχόμενη αύξηση της στάθμης των υδάτων. Το τέταρτο κατά σειρά ασθενοφόρο αναχωρεί από την είσοδο της σπηλιάς, μεταφέροντας το 8ο αγόρι που διασώθηκε μέσα σε 48 ώρες. Με αναμένες τις μηχανές, τα στρατιωτικά ελικόπτερα περιμένουν τους διασώστες που κουβαλούν τα φορεία με τα παιδιά για να τα μεταφέρουν στο νοσοκομείο, στην ειδική πτέρυγα που έχει ετοιμαστεί. Σύμφωνα με τις αρχές, σήμερα οργανώθηκαν δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης που ξεκίνησαν στις 7 το πρωί ώρα Ελλάδος. Η πρώτη ολοκληρώθηκε 6 ώρες μετά και η επόμενη περίπου 8 ώρες αργότερα. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειάστηκε λιγότερος χρόνος από χθες όταν η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε 9 ώρες. Ειδικοί θεωρούν καλό σημάδι το ότι η επιχείρηση τελείωσε σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Η ομάδα που μπήκε στη σπηλιά σήμερα ήταν η ίδια με τη χθεσινή και οι διασώστες έκαναν και σήμερα τιτάνιες προσπάθειες, ουσιαστικά κουβαλώντας οι ίδιοι τα αδύναμα από την ταλαιπωρία αγόρια. Όπως χθες, έτσι και σήμερα, ένας δίτης πήγαινε μπροστά κουβαλώντας τη φιάλη οξυγόνου του αγοριού και ο δεύτερος δίτης πίσω για να είναι σίγουροι ότι όλα πηγαίνουν καλά. Λίγο πριν τις 5 ώρα Ελλάδος, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν για σήμερα οι επιχειρήσεις. 4 αγόρια και ο προπονητής τους όμως παραμένουν εγκλωβισμένοι στη σπηλιά και όλος ο πλανήτης κρατάει την ανάσα του μέχρι να βγουν και αυτοί ζωντανοί. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και την κλείνουμε.